στην πιο επικίνδυνη περιοχή της Αθήνας με βάση την εμπειρία μου και τη δική μου άποψη και θα προσπαθήσω να περάσω μια ολόκληρη μέρα και νύχτα εδώ με 0 ευρώ άστεγος μόνο με ένα sleeping bag που έχω μαζί μου. Ξεκινάμε, πεινάω, πάμε να βρούμε λεφτά. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, για να ανεβάσουμε τη δυσκολία καθώς είναι επικίνδυνη. Και δεύτερον, γιατί εδώ γύρω έχει τους περισσότερους άστεγους που έχω δει στην πόλη. Έτσι ξεκίνησα δειλά-δειλά και χωρίς να ξέρω πού να πρωτοπάω, ψάχνοντας να βρω τρόπο για να επιβιώσω. Δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε τη ζητιανιά, πράγμα που συγχαίρομαι πραγματικά, και πίσω μου έχω δει ένα πάγκο με ξηρούς καρπούς και ελπίζω να μας δώσει κάτι να φάμε. Για αρχή. Υπάρχει περίπτωση να με κεράσει κάτι? Υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει σάλιο. Αυτό μόνο! Δύο καρύδια! Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ωραία είναι όμως. Δύο καρύδια. Καλές δουλειές. Επίσης έχω μαζί μου ένα γυαλί, το οποίο το πήρα κυρίως για να περνάω απαρατήρητος. Τώρα, το πόσο απαρατήρητος μπορώ να περάσω, 100 κιλά χοντρός και με ένα γυαλί απλά, δεν ξέρω. Συνέχισα περνώντας από ακόμη έναν πάγκο με παπούτσια, ρούχα και κάποια κιάλια, προσπαθώντας να πάρω κάτι δωρεάν ούτως ώστε να το πουλήσω και να βγάλω λίγα χρήματα. Ήταν φυσικά απίθανο και κατανοητό και έτσι άρχισα να ζητάω λεφτά από περαστικούς. Τόσο βλέποντας αρκετούς άστεγους, εάν καταφέρω να μαζέψω αρκετά χρήματα, στο τέλος θα τα δωρήσω σε κάποιον όπως αυτός ο κύριος πίσω μου. Και θα κάνω τα πάντα για να μαζέψω. Γεια σας. Είσαι καλά? Να είσαι καλά, ρε φίλε. Με τα πρώτα χρήματα να είναι ένα 20 λεπτό από δύο πιτσιρικάδες. Έδωσε ρε στα 20 λεπτά! Να ρωτήσω κάτι, έχετε κανένα ευρώ, μήπως να πάρω κάτι να φάω? 50 λεπτά κάτι? Τίποτα. Ευχαριστώ. Και βλέποντας έναν αληθινό άστεγο να ζητιανεύει, ένιωσα αρκετά άσχημα που ο κόσμος αδιαφορούσε για εκείνον και τον προσπερνούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Because I don't have nothing for money. You can help me. 50 cent, 1 euro. I don't have anything on me, mate, sorry. Okay. No, thanks a lot. Είναι και τα αγγλικά μου άπατα. Ναι, όχι, εγώ λεφτά. 20 έχω. Να είσαι καλά. Δεν μπορούσα με το σκύλο να τον δω τον άνθρωπο και να μην δεν δώσω αυτά τουλάχιστον που έχω βγάλει τα μηδενικά. Οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Hello. Can you help me? I don't have no money. You can help me? 50 cent. Yes. Oh, thanks a lot. Where are you from? Nepal. Oh, I love you. You said that you can... Yes, it's okay. Yes, it's okay. Okay. Really? 2,5 ευρώ μου έδωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thanks a lot. You are amazing. Welcome. Thanks a lot. Yeah. I know you have... Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Άστε καλά, γυναικάρες. Άντε, γεια. Thank you! Εφόσον έχουμε μαζέψει ένα ικανοποιητικό ποσό, θα ήταν λάθος να το ρίξουμε όλο σε φαγητό και για να σταματήσουμε σιγά σιγά το ζητιανελίκι, θα αγοράσω κάτι από το μάρκετ και θα αρχίσω να το πουλάω στον κόσμο. Ελπίζω να πάει καλύτερα αυτό. Και έχουμε βρει ένα ανοιχτό μάρκετ εδώ, αν και Κυριακή. Νομίζω σίγουρα θα βρω κάτι. Γεια σας. Στο οποίο έπρεπε να βρω κάτι συσκευασμένο και σε χαμηλή τιμή για να μπορώ να το μεταπουλήσω και να βγάλω καλό κέρδος. Έτσι, κοιτώντας κοντά στο ταμείο, τα μάτια μου έπεσαν πάνω σε κάτι γλυφιτζούρια. Έτε, πληρώνω ένα δώρο. Ναι. Εντάξει. Πόσα θες? 1,5. Μια χαρά. Ορίστε. Ευχαριστώ, φίλε. Καλές δουλειές. Έπιασα κατευθείαν δουλειά, σταματώντας περαστικούς και ρωτώντας τους αν θέλουν να τους γλυκάνω. Φυσικά με το ζημίο του, έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν πήγε και πολύ καλά η αλήθεια. What's up? Δεν του αρέσουν τα γλυφιτζούρια. Πουλάω γλυφιτζούρια! Θέλεις? Εσύ! Δεν έχω σάλιο, ρε φίλε! Ένα ευρώ! Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να με στηρίξετε και να συνεχίσω το έργο μου, η Jim Beam είναι ο χορηγός μου τα τελευταία 2 χρόνια. Και χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση τα προϊόντα της και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Εκεί θα βρεις πρωτεΐνες, ριζάλευρα, σνακ, νητρικό, ασπράδια αυγού, αμινοξέα και 5.000 διαφορετικούς κωδικούς. Μπαίνοντας στο site jimbeam.gr και χρησιμοποιώντας στο τέλος της παραγγελίας σας τον κωδικό Γιάννελης 5, με στηρίζετε πάρα πολύ και παίρνετε και έκπτωση. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πάρα πολύ. Η στήριξή σας είναι τεράστια και δεν θα σας απογοητέψω ποτέ και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να σε έψαχνα και σε ζήταγα. Τι έχουμε, πολύ καλά. Είχες ανεβάσει κάτι βίντεο για την Ομόνοια. Και αυτό όμως μας προσβάλλει. Γιατί, ρε φίλε? Εσύ, γιατί εδώ πέρα έχουμε χτίσει αγώνα να φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο. Ναι, δεν είπα εδώ, πιο κάτω εγώ. Ναι, και αυτό. Τι μαγαζί έχεις εδώ, τι μαγαζί? Τα αρώματα, το γνωστό, το αρώματο. Ωραία. Μπλαντίζικο με όλους τους ξένους. Ωραία, τέλεια. Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν έχω καθόλου λεφτά, μπορείς να με κεράσεις και να φάω? Πάμε. Βρήκαμε. Για να δούμε τώρα ο κύριος εδώ πέρα.
Πού τον στεναχωρήσαμε. Πού είμαστε πρώτα απ' όλα. Είμαστε το Delicious Souvlaki. Ναι. Ακριβώς δίπλα είναι το Αϊπολισσό Παρωμάτωγον. Ωραία, θέλω να φάω κάτι. Όπου φρεσκοψημένα κοτόπουλα μου έσπαγαν τη μύτη, σουβλάκια και μπαπ και άλλα κρεατικά της ώρας, όπως και φρεσκοψημένος γύρος που ήταν το πρώτο κερασμένο γεύμα της ημέρας μου. Μας κέρασαν και μια κοκακόλα, μια φάντα και πάμε να δοκιμάσουμε. Μην αγωνεσάστε, κόπελα. Κάτσουμε μαζί. Sit with me. Don't worry. Where are you from? China. This is for you. Welcome. You like Greece? Yes, my first time here. Really? Yeah. Good. Πάμε να δοκιμάσουμε. Sure. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Welcome. Really good. Oh, boy. Very good guy. He's very good guy. Ήρθα ομόνια, τρώω τζάμπα και με γυναίκες. From China. Yeah. Sit. Τι συμβαίνει? Δεν της άρεσε πολύ. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο, ήμουν ανιστικός και έπρεπε να το φάω ολόκληρο γιατί δεν ήξερα καν πότε και αν θα ξαναφάω. Thank you for the TV show or... YouTube channel. Oh, you... Yes. Go for there. Where are you go? No, come here. Very fast. Come here, no. Come here. Don't worry. Please. Welcome. Θα τη χάσουμε. Δύο κοπέλες βρήκαμε, μία δεν μας θέλει. Επειδή αυτή ντρέπεται λίγο. Your name? Lee. This is yours. And this is yours. Oh, thank you. No problem. Πολύ ωραίο, χορταστικό και εννοείται αξίζει να το δοκιμάσετε κι εσείς. Και δεν είναι sponsor. Έτσι αποτελειώνοντάς το, σηκώθηκα κατευθείαν να συνεχίσω και να εκμεταλλευτώ την υπέροχη μέρα που είχε. Love you. Πάμε. Όμως ο κύριος επέμενε να μου κάνει δώρο και μια κολόνια και αν και στην αρχή αρνήθηκα, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλή κίνηση φυσικά για να την πουλήσω αργότερα. Σε αυτό το σημείο να σας ζητήσω να κάνετε όλοι ένα subscribe, να φτάσω τους 300.000 μέχρι τέλος του χρόνου και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξή σας. Έτσι παίρνοντας τα 3 γλυφιτζούρια που μου είχαν απομείνει, καθώς μοιράστηκα τα 2 με τις καινούργιες μου φίλες, έπιασα και πάλι δουλειά, προωθώντας παράλληλα και την κολόνια. Δεν ξέρω πώς θα θες. Θα τα βρούμε. Δεν ξέρω. Θα πάνε για καλό σκοπό πάντως τα χρήματα στο τέλος. Τι να πω, δεν είναι γνήσιο ή κάτι τίποτε. Είναι χειροποίητο με πολύ αγάπη. Το έχω, σαν πολιτής το έχω λίγο έτσι. Το βλέπεις. Μην φεύγεις εδώ, τώρα που τα λέμε καλά. Λοιπόν, ένα τάλιρο είσαι okay. 5 ευρώ, ναι. Ωραία. Και έτσι να βάλω να μυρίζω γιατί μέχρι το βράδυ θα κοιμηθώ και στον δρόμο. Τουλάχιστον 5 ευρώ. Ευχαριστώ ρε φίλε, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Ο άνθρωπος για να χαλάσει έπεσε. Το πενιντάρικο και να αγοράσω το άρωμα, έπαιξε ένα γιούρο τζακπότ. Αλήθεια σου λέω, εύχομαι. Πάμε να... για 30 εκατομμύρια. Μακάρι να τα κερδίσεις, αλλά μακριά από τζόγο, μάγκες. Μακριά. Yeah. Ούτε 50 λεπτά. Για τους επαγγελματίες. Για κανέναν, όχι! Λοιπόν, ορίστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ρε φίλε, βοηθάς πάρα πολύ. Καλησπέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι. Καμία. Καμία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχω 9,5 ευρώ και έχω έρθει σε ένα ωραίο ομονιακό στενό που ίσως μαζέψουμε περισσότερα λεφτά ή μας φάνηκε τα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα εξ αρχής ότι θα πουλούσα κάτι εδώ, αλλά η ελπίδα, ξέρετε, πεθαίνει πάντα τελευταία. Και έπρεπε φυσικά να το προσπαθήσω. Θα δοκιμάσω! Λεφτά δεν έχω όμως. Πάρε ένα και πήγε. Μόνο ένα. Τι πόσο δίνει, πήγε ρε. Πήγε από το πήγε. Ένα. Κοίτα, μάμα, ένα. Κοίτα, πήγε ρε. Πουλάω γυαλί και γλυβιτζούρι. Γυαλί και γλυβιτζούρι. Δεν ξέρω. 2 ευρώ γυαλί. Κοίτα τι ωραίο είναι. Θέλει κανείς γυαλί. 2 ευρώ. Όχι. Πουλάω γυαλάκι. 2 ευρώ. Τζάμπα είναι. Κοίτα πώς είναι. Φόρατε. Δεν θες. Γιατί. Δεν αρέσει. Το φόρεσες. Γεια φίλε. Γυαλάκι. 2 ευρώ. Ευχαριστώ. Γυαλί. Φινά. Έχει ήλιο. Έχω μπει σε ένα πολύ ωραίο φούρνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάω καθόλου. Αλλά γλυψάω απίστευτα και έχουμε περπατήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε θα πάρουμε σίγουρα κάτι δροσιστικό και θα περάσουμε κάποια ώρα, ώρες σε κάποιο τραπέζι αν βρούμε κάτι τέτοιο. Θα πάρω ένα νερό και κάνα καφέ, οπότε αναγκαστικά θα ξοδέψουμε κάποια λεφτά τώρα εδώ. Έτσι παρήγγειλα κατευθείαν ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο, μπας και ξυπνήσω και πάρω λίγη ενέργεια. 2,40 έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσαμε σε ένα τραπεζάκι στον επάνω όροφο του μαγαζιού με τον βιντεογράφο, φορτίζοντας παράλληλα τις μπαταρίες από το μικρόφωνο και την κάμερα και σχεδιάζοντας λίγο καλύτερα τις επόμενες μας κινήσεις. Σε αυτό το σημείο έχω βρει κάτι πολύ ωραίες καραμέλες συσκευασμένες που νομίζω, εάν κοστίζουν λίγο,
αξίζει να πάρω μερικές για να τις πουλήσω. Λοιπόν, θα πάρω μια χούφτα από φραουλίτσες. Συγκεκριμένα πήρα 10 τεμάχια, ευελπιστώντας ότι θα κόστιζαν ελάχιστα χρήματα. Και παράλληλα, δυστυχώς, μου άνοιξε και πάλι όρεξη από τα ψωμάκια, τα πιτάκια και τα κουλουράκια που μύριζαν πραγματικά υπέροχα. 59 λεπτά! Τέλεια! Full value! Τέλεια! Ωραία, ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στα 8 και 20 και νομίζω ήρθε η ώρα να κατεβούμε προς τη στάση του μετρό για να πουλήσουμε και τις υπόλοιπες καραμέλες μας. Ψάχνοντας ένα ιδανικό πέρασμα για να σταθώ και να αρχίσω να πουλάω. Θα την αράξω εδώ, επειδή πιο μέσα έχει αστυνομία και θα με πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Και δεν μου αρέσουν να τρώω κλωτσιές, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι για τα επόμενα 30 λεπτά σταματούσα πάρα πολύ κόσμο, αλλά κανείς δεν ήθελε να πάρει καραμέλα και είχα λιγάκι απογοητευτεί. Μια τελευταία προσπάθεια και φεύγουμε από μετρό, γιατί δεν είναι, πάνε καλά οι δουλειές εδώ. Πουλάω καραμέλες, μήπως μπορείτε να βοηθήσετε? Όχι. Τίποτα. Οτιδήποτε. 50 λεπτά. Έλα, εσένα σε βλέπω πρόθυμη. Ναι, let's go. Μισό λεπτό. Περιμένω, μην αγχώνεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, κράτατε την καραμέλα. Σωστή. Χρειάζεται την καραμέλα, πάντα. Εμείς δεν έχουμε. Δεν πειράζει, εννοείται. Ζω να δω και εγώ τι έχω. Εννοείται, εννοείται. Μην αγχώνεσαι. Αν έχεις, αν δεν έχεις, δεν πειράζει. Κάτι ακόμα. Χίλια ευχαριστώ. Κράτε, δεν υπάρχει. Όχι, εννοείται και θα σας δώσω κι άλλες δύο. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μια χαρά είναι. 8.70 είμαστε. Τι χειρότερο έχω κάνει ποτέ. Δεν νιώθω καθόλου μετά. Αλλά κουπί. Τώρα, αυτό που σκέφτηκα είναι να βρούμε ένα εισιτήριο από κάποιον, ιδανικά ή να μας το αγοράσει ή να μην το θέλει, και να φτάσουμε μέχρι το Σύνταγμα, γιατί εκεί πέρα θα πάνε πολύ καλύτερα οι δουλειές και θα έχει περισσότερες ευκαιρίες. Ωρε φίλε! Πού ψηζεί. Είσαι μάγκας ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε γεια, Σύνταγμα πάει αυτό. Είσαι μάγκας ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Βρήκαμε εισιτήριο. Να είναι καλά ο μάγκας και θα πάμε Σύνταγμα. Φτιάχνοντάς μου πραγματικά τη διάθεση στο παλικάρι, καθώς δεν ξόδεψα χρήματα για το εισιτήριο και ούτε πολύ χρόνο ψάχνοντάς το. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεύτερη φορά στη ζωή μου θα μπω σε μετρό. Και παρόλο που είμαι ένα χρόνο στην Αθήνα, το αποφεύγω γιατί δεν μπορώ. Το τόσο χάος, την τόση κίνηση και αυτό το άγχος που τρέχουν από εδώ και από εκεί για να το προλάβουν και την παβούρα του μετρό. Γεια σου φίλε. Καλά είσαι. Να είσαι καλά. Η ευγένεια είναι ασυναγόνητο στυλ. Περίμενα 3 λεπτά στη στάση ανυπομονώντας να φτάσω στο κέντρο, καθώς θα είχε πάρα πολύ κόσμο και θα μπορούσα να μαζέψω πολύ πιο εύκολα χρήματα εκεί. Φτάνοντας όμως, αντίκρισα στα σκαλιά μια πολύ δυσάρεστη εικόνα. Πεινάω, η κυρία πεινάει όμως. Γεια σας. Καλά είστε. €2. Καλά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να φάω, πάρε και αυτές όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προέχει ο άνθρωπος και όχι τα βίντεο και όχι τα χρήματα. Οπότε είμαστε στα 6.20 χωρίς κάτι να έχουμε να πουλήσουμε. Παρά μόνο γυαλιά. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα δώσω ακόμα και τη ζακέτα μου. Έχει πολύ ήλιο. Σου πάει κιόλα σίγουρα γιατί μαύρα έτσι και το έχει. Πόσα μπορείς, πόσα πιστεύεις ότι αξίζει. Μην πεις 50 λεπτά, εντάξει, κρίμα. Αν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν πειράζει. Γιατί και δεν μπορώ. Έχω πάνω μου πραγματικά έχω 50 λεπτά. Δεν πειράζει, μπορώ. Εντάξει, 50 δεν τα δίνω, αλλά σε ευχαριστώ. 50 το δίνεις. Πόσο? Ένα 50. Ένα 50 με έφαγε, ευρώ. Άντε, δώσει. Τώρα που γυρνάει. Όπα, κάτσε, κάτσε. 1,5 ευρώ γυαλιά δώσαμε, μάγκες. Φανταστείτε πόσο το θέλω. Δικά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, με γεια. 7,70. Φυσικά πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις δωρεάν παροχές της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι κάτι extreme, αλλά είναι τουαλέτες που μπορούμε να πάμε για ένα κατήριμα τζάμπα. Μην βρύση. Εδώ έχει μια βρύση που εννοείται θα την εκμεταλλευτούμε κι αυτήν για να μην ξοδέψουμε 50 λεπτά για νερό. Ελπίζω να μην πάθουμε κάτι. Μισό λίτρο, νομίζω. Κατέβασα. Για κακή μας τύχη είναι σχεδόν όλα τα μαγαζιά κλειστά και δεν έχει κάτι να αγοράσουμε για να μπορούμε να μεταπουλήσουμε σε τετραπλάσια τιμή, εννοείται. Αλλά ευελπιστώ ότι θα βρω τρόπο. Έτσι, βρίσκοντας ένα περίπτερο, σκέφτηκα να αγοράσω νεράκια διότι είχε αρκετή ζέστη και θα ήταν αρκετά χρήσιμα για τον κόσμο. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στήσουμε εδώ τα νεράκια να πουλάμε. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να περιφέρομαι, αλλά εδώ νομίζω. Είναι ωραία. Έτσι ξεκίνησα να σταματάω τον κόσμο, χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση τουλάχιστον στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι γίνεται. Δεν τα μετρήσω. Ό,τι χειρότερο έχω κάνει ποτέ. Η ώρα είναι 4. Έχουμε
πολύ δρόμο ακόμα. Και κάπως έτσι πέρασαν 40 ολόκληρα λεπτά, βγάζοντάς με τόσο πολύ εκτός comfort zone που ένιωθα αρκετά άβολα με τόσο κόσμο που είχα σταματήσει. Για καλή μου τύχη όμως, ένα ευγενέστατο παλικάρι επέμενε να μου δώσει 6 ευρώ, βγάζοντάς με από την ταλαιπωρία και τελειώνοντας με τα χρέη του νερούλα επιτέλους. Ωστόσο, πεινάω απίστευτα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξοδέψω χρήματα για να φάω. Οπότε, ιδανική λύση είναι τα goodies, καθώς είναι λίγο πιο οικονομικά και θα με χορτάσουν 2 μπέρκερ νομίζω και θα ξαναβγούμε για να μαζέψουμε κι άλλα χρήματα. 8,80 έτσι. Πεινάω πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο κόστησε αρκετά λεφτά και δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να πάρω 2. Οπότε, ευελπιστώ να χορτάσουμε ένα. Πράγμα δύσκολο. Ένα μπιφτεκάκι είναι. Πόσο να με χορτάσει. Αφού το καταβρόχθησα και περάσαμε εκεί πάνω από μία ώρα, συνεχίσαμε τον αγώνα μας. Η ώρα είναι 6 και η επόμενη αποστολή για να βγάλουμε λεφτά είναι. Πίσω μου έχω βρει ένα ανθοπολείο. Θα προσπαθήσω να πάρω σε πολύ χαμηλή τιμή λουλούδια και να τα πουλήσω πάλι σε διπλάσια τουλάχιστον τιμή. Θα ρωτήσω κάτι. Θέλω λουλούδια. Ό,τι πιο φθηνά έχετε να πάρω αρκετά, ας πούμε, όσα μπορέσω για να τα πουλήσω κι εγώ. Τα κόκκινα εκεί. Τα κόκκινα αυτά. Πόσα κομμάτια και πόσα κοστίζουν. Θα πάρεις όλα εκεί που έχω 10 ευρώ. 10 ευρώ. Όλα αυτά το βάζω. Λοιπόν, 8 είναι όλα μου τα λεφτά, τα παίρνω. Χίλια ευχαριστώ. Νομίζω είναι καλό deal. Φαίνονται πάρα πολλά. Φου, μια χαρά. Αλλά γυαλί είμαστε πάλι. Αν τα πουλάω ένα-ένα, μπορεί να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά. Ωστόσο είναι Κυριακή, γίνεται χαμός και είμαι με λουλούδια, Sleepy Bank και Forbes. Γεια σας. Πουλάω λουλούδια, πουλάω λουλούδια. Εντάξει, γεια σας, πουλάω λουλούδια. Όχι, ανεμόνεση. Αυτό που συμπέρανα σίγουρα είναι ότι έρχονται πάνω σου όλοι όταν έχεις χρήματα, αλλά όταν δεν έχεις και ζητάς, δεν έρχεται κανείς. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω για να πουλήσω σίγουρα λουλούδια είναι να βρω ζευγάρια. Αν βρω ζευγάρια, ο άλλος για να το παίξει ή να είναι gentleman, λογικά θα αγοράσει. Για να βρούμε ζευγάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε αγαπημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ευρώ ξέρω το κομμάτι. Ένα ευρώ. Ναι, είσαι φοβερή. Πώς σε λένε. Κυρική. Σκόβω τέλειο. Τέλειο όνομα εσένα. Πω τέλεια. Δύο, έχω δύο, έχω δύο. Δύο, δε. Δεν έχω ρέστα. Δεν πειράζει καν. Θα σου δώσω τρία. Τρία. Την κλέβω κιόλα. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσια. Χάρηκα. Φιλαράκι, δουλεύει εδώ. Εδώ δουλεύω, ναι. Πουλάω λουλούδια, οπότε με καταλαβαίνει. Ό,τι μπορεί, ρε φίλε. Θα σου δώσω ένα λουλούδι, ξέρω ένα ευρώ, δύο, πώ έτσι. Ό,τι μπορεί. Πόσα, όλα θε. Έχω 5 ευρώ. 5 ευρώ, πάρε όλο αυτό. 5 ευρώ θα μου δώσει. Ωραία, είσαι μάγκα, ρε φίλε. Σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. 5 ευρώ. Πουλάω λουλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πρέπει να πουλήσουμε λουλούδια οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε τα σε κορίτσια. Είστε και ομορφότερα, το έχετε. Ο μάγκα. Έτσι εδώ, έτσι εδώ δίνει λουλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν. Το ομορφότερο μπουκέτο μου. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ. 10.60. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η κούραση ήταν πραγματικά αφόρητη και έτσι έκατσα ένα δεκάλεπτο να πάρω μια ανάσα και έπειτα να συνεχίσω όσο ήταν ακόμη η μέρα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βλέπουμε άνθρωπο να λέει ότι πεινάει και εμείς τώρα να κάνουμε. Οπότε θα αφήσουμε και εδώ λεφτά. Χάρηκα μου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αρθικλώτησε. Αν και είμαστε πάλι μείον 5 ευρώ, δεν έχει σημασία καθώς. Βοηθάμε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη και παίρνουμε και εμείς φουλ ενέργεια για να μαζέψουμε και πάλι αρκετά λεφτά. Φύγαμε. Έπειτα πήρα το μισό μπουκέτο που μου είχε απομείνει και έφτασα ως το παραμυθένιο στενό στην Ψηρή, όπου είναι θεματικό και ανάλογα την περίοδο στολίζεται διαφορετικά, αλλά πάντοτε σε μαγεύει. Όπως καταλαβαίνετε, γυρίσαμε στον τόπο του εγκλήματος, εδώ που πουλήσαμε τα πιο πολλά πράγματά μας, τα νεράκια. Επειδή είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο, νομίζω ότι μπορώ να προσεγγίσω περισσότερο κόσμο και ειδικά γυναίκες. Γεια σας, πουλάω λουλούδια. Καλά θα πάει αυτό. Αν και στην παρούσα φάση είχε πολύ περισσότερο κόσμο, δεν μου είχε μείνει και πολλή ενέργεια και διάθεση για να σταματάω κόσμο και ήμουν αρκετά διστακτικός. Με τις γυναίκες όμως είμαι λίγο πιο άνετος και με το που πήρα boost πούλησα κατευθείαν. Φοβερές, ευχαριστώ πολύ. Περίπου στα 10 ευρώ έχουμε. Θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, θα φύγουν και αυτά και θα φύγουμε σιγά σιγά προς την Ομόνια ξανά πίσω. Μια αγώνες, δεν θέλω πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε. Δώσε τη φίλη σου, γιατί πολύ πιθανό να μην είναι μόνο φίλη. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά ως εδώ, νομίζω. Αλλά ήρθε η ώρα να γυρίσουμε Ομόνια. Οπότε θα ζητιανέψουμε κανένα εισιτήριο. Και αν δεν τα καταφέρουμε, θα ξοδέψουμε πολύ λίγα λεφτά ακόμη για εισιτήριο. Φύγαμε. Αρχίζουμε να ρωτάμε τον κόσμο αν μπορούν να μας πάρουν ένα εισιτήριο για να ταξιδέψουμε free. Και αν δεν μπορέσουμε, θα βρούμε κάποιο κάτω και θα δοκιμάσουμε. Αν περνάει. Hello, you can't buy me ticket, please. I don't have money. Why? Καλησπέρα να κάνω μια ερώτηση.
Μήπως έχετε κανένα εισιτήριο που σας περισσεύει να περάσω έτσι, γιατί δεν έχω λεφτά, όχι. Χριστό, καλησπέρα. Μπορείς να μου δώσεις το εισιτήριό σου να περάσω έτσι, γιατί δεν έχω λεφτά και κάνω ένα βίντεο. Ναι. Είσαι μεγάλος. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τέλεια. Let's go. Μέτρησα τα χρήματά μου για να βεβαιωθώ. Περίμενα λίγα λεπτά και επιβιβάστηκα και πάλι. Η ώρα είναι 8:29 και έχουμε 11:90. Νιστάζω, θέλω σίγουρα κάτι να πιω και πάμε και σιγά σιγά να βρίσκουμε και ένα safe μέρος για το βράδυ. Πήρα ένα απαραίτητο μπουκαλάκι νερό γιατί είχα φυδατωθεί. Φόρεσα τον μπουφάν μου που το είχα στο μηχανάκι μου και ήμουν έτοιμος για όλα. Δεν σας συνιστώ σε καμία περίπτωση να βρεθείτε εδώ το βράδυ και αν το κάνετε για κάποιο λόγο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα. Πάμε να περπατήσουμε στην πλατεία Ομονίας όπου ξεκινήσαμε, να δούμε κάποιο safe μέρος και μήπως μπορέσουμε να ξαναβγάλουμε κανένα φράγκο. Εδώ ας πούμε αν βάλω το Sleepy Bank, νομίζω έχει και υπέροχη θέα, θα είναι ό,τι πρέπει. Άιντε γεια! Ωστόσο ένα τρίτο γεύμα θα ήταν ιδανικό αυτή τη στιγμή καθώς έχω αρχίσει και πεινάω. Έχει βραδιάσει και πίσω μου έχει ένα αρτοπείο στον οποίο θα ζητιανεύσω γιατί έχω ήδη πάρα πολύ λίγα λεφτά και δεν με παίρνει να ξοδέψω άλλα. Τι θα δώσουμε με τα σάστεγους, ό,τι μίλει δηλαδή, αν μείνει. Οπότε πάμε να ζητιανέψουμε λίγο, σιγά. Ό,τι χειρότερο. Πρέπει να βρούμε κάποιον να μου το αγοράσει. Θα περιμένω όσο χρειαστεί. Πρέπει να φάμε. Σε βλέπω πρώτο παλικάρι. Μπορείς να μου πάρεις κάτι να φάω οτιδήποτε γιατί έχω πεθάνει στην πείνα. Με σπάω κάτι να φάω. Είσαι φοβερός, πραγματικά. Πάμε να πάρεις ό,τι θες. Ναι. Ό,τι θες. Πάρε μου να φάω. Φορά. Ναι. Είσαι δύναμη. Θα φάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι δύναμη. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σβήνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή ήταν ό,τι πιο ιδανικό μπορούσε να μου πάρει. Έχει μέσα και κάτι σαν κρέμα. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να ράξουμε λίγες ωρίτσες εδώ πέρα μέχρι να βραδιάσει εντελώς και να βάει αργά τόσο ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε τουλάχιστον ένα τρίωρο σε αυτό το μέρος που ακόμα και με τέτοια κατάσταση που έχει η Ομόνοια είναι πάρα πολύ όμορφο. Τι λέτε κι εσείς. Οπότε, τουλάχιστον για κάνα δίωρο θα την περάσουμε κάπως έτσι ξαπλώνοντας καθισμένη βασικά στο γρασίδι. Νομίζω ότι βολεύτηκα πάρα πολύ. Ωστόσο, δροσίζομαι και λίγο, αλλά ίσως την κάνουμε και όλη την νύχτα εδώ. Το πράγμα αρχίζει και σοβαρεύει. Ακριβώς πίσω μου κάνει πρέζα στο πιο κεντρικό σημείο της πλατείας Ομονίας. Εγώ νιστάζω, είμαι χώμα. Έχω και μια καούρα στο λαιμό. Δεν ξέρω από αυτά που έφαγα, επειδή δεν έχω πιει πολύ νερό, δεν γνωρίζω. Οπότε πάμε κατευθείαν να βρούμε ένα safe μέρος για να περάσουμε το υπόλοιπο βράδυ μας εκεί. Πρώτα ο Θεός και η Παναγία ήσυχα. Η ώρα είναι 10. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να βγάλω χρήματα, οπότε θα κάνουμε μια βραδινή βόλτα στα στενάκια της Ομόνοιας να δούμε αν η κατάσταση έχει φτιάξει από την τελευταία φορά που ήρθα και είχα πάθει πνευματικά σοκ. Επιάβει. Μυρίζει κάτουρο. Και σου πάει μια στάση που υπέγεται. Που επίπονς κάτω έχει φουν σύρυγες. Πιο πάνω κάνανε χρήση και ο φωτεινός δεν θα αρχίσει καμία περίπτωση. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι και το μεταξουργείο. Μεταξουργείο, εκεί είναι οίκη ανοχής και πιο μέσα δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση καθώς έχει αμύξια με άτομα που κάνουν χρήση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε άλλο στενό. Έχουμε δει ήδη πάρα πολλά. Ευτυχώς αυτή τη φορά είδα κάποια περιπολικά να περιπολούν τις γειτονιές αλλά και πολλά δυστυχώς ταλαιπωρημένα άτομα να κάνουν χρήση ναρκωτικών στις εισόδους από τις πολυκατοικίες. Τελειώνοντας τη βραδινή επικίνδυνη βόλτα μας, χωρίς ευτυχώς κανένα απολύτως πρόβλημα ως εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Η ώρα είναι 12:18, έχουμε κάνει 29.500 βήματα και 23 χιλιόμετρα σχεδόν. Έχω πραγματικά πεθάνει, νιστάζω και θέλω να βρω μία ήσυχη και ασφαλή γειτονιά εδώ πέρα, στην πλατεία λίγα μέτρα πιο κάτω από την κεντρική πλατεία Ομονίας. Ελπίζω να μην με ενοχλήσει κάποιο security. Φαίνεται αρκετά πιο καθαρή από οποιοδήποτε άλλο μέρος που έχουμε επισκεφθεί σήμερα στην πλατεία Ομονίας και γενικά σε ολόκληρη την Αθήνα, τουλάχιστον για να κατασκηνώσω με το sleepy bank μου και για μαξιλάρι την τσάντα μου. Πάμε να βρούμε ένα σημείο να πέσουμε και ας πάνε όπως θέλω. Όλα καλά δηλαδή. Αν και βρήκα ένα ιδανικό στα μάτια μου μέρος όπου απλώς
τα πράγματά μου και χώθηκα στο Sleepy Bank. Μετά από λίγο τα ξαναμάζεψα γιατί είχε πάρα πολύ φως που με χτυπούσε στα μάτια. Και σίγουρα δεν θα μπορούσα με τίποτα να κοιμηθώ. Τελικά είναι δυσκολότερο από όσο πίστευα να κοιμηθώ. Και σίγουρα το προηγούμενο κρεβάτι μου ήταν πολύ καλύτερο από αυτό. Καθώς αυτό μυρίζει κάτουρα, είναι full κεντρικά και είναι πραγματικά πάνω στον δρόμο. Αλλά σίγουρα θα κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια για ύπνο. Γιατί τι άλλο να κάνεις 12.30 ώρα το βράδυ στην Ομόνοια. Τίποτα. Η ώρα είναι 2 και 38. Με έχουν φάει τα κουνούπια. Δεν έχω κλείσει μάτι. Ένας αδιευκρίνηστης καταγωγής κάπως βρέθηκε ανάμεσα στα πόδια μου, κάτι έψαχνε. Και με το που είχα κλείσει λίγο τα μάτια μου, τον πήρα γραμμή και εξαφανίστηκε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ήθελε να κάνει και τι ήθελε να πάρει. Καταλαβαίνετε τι πήρε. Ωστόσο, θα ξαναπροσπαθήσω να κλείσω μάτι με ό,τι δυνάμεις μου έχουν απομείνει και με όσα τσιμπήματα δεν νιώθω. Και ευελπιστώ να τα καταφέρω. Κλέψαν τάμπλετ όλα. Όλα ρε. Μακάρι να τα βρεις ρε φίλε. Όλα ρε, κάμισε όλα. Κοιμήθηκες 5 λεπτά. Ναι. Πρόσεχε. Κάμισε ότι θυμάμαι σε βαπτίσκεν. Οκ. Το πήγαμε σε ρίγη, ξαλυπτήσαμε τη ρίγη. Από ζωγράφου είμαι σχεδόν με τα πόδια μου. Ναι. Κουρασμένος ήμουν. Πού είναι το φαντάσου, δεν μου ξάδικα το γράφο. Δεν είσαι. Είδες τίποτα ποιος ήταν. Φίλε, έτρεξα. Όταν ξύπνησα, κάπως έτρεξα πέσα. Παρακήρυξε ότι όταν πιο σαν φαντά, στο μου πάνε, αυτό μόνο τα πρεζάκια τα κάνουν. Εγώ. Ότι και καλό, ότι είμαι σαν πρεζάκι. Α, τι να αποδείξω τώρα. Ακραίο. Χρειάζεσαι κάτι, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Όχι, ναι, όχι, ναι, ναι, το πόνο μου λέω. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσεις μάτι στην Ομόνοια. Κύριε, ό,τι πιο περίεργο έχω ζήσει. Η ώρα έχει πάει 5, περιμένω σαν τρελός να ξημερώσει και να μην ξαναπατήσω το πόδι μου βράδυ στην Ομόνοια. Μέρα. Και αφού εμείς τη γλιτώσαμε από το πλιάτσικο και δυστυχώς την πάτησε ένας συνάνθρωπός μας, κοιμήθηκα περίπου ένα μισάωρο χωρίς να ξυπνήσω καθόλου και χωρίς να με ενοχλήσει τίποτα και κανείς. Και ζώντας ανάστεγος για μια ολόκληρη μέρα, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολα περνάνε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους καθημερινά. Χωρίς οικογένεια, χωρίς φίλους, χωρίς ασφάλεια, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη, χωρίς θέρμανση και άλλα πολλά. Κάνοντάς με να εκτιμώ ακόμη περισσότερο απλά πράγματα και να είμαι ευγνώμων για όσα έχω και παράλληλα να βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ. Έστω και με μια απλή τυρόπιτα ή μια κουβέρτα που σίγουρα δεν θα με κάνει φτωχότερο αλλά πολύ πιο πλούσιο ψυχικά και συναισθηματικά. Σηκώθηκα πάρα πολύ πιασμένος, με μια μικρή ζαλάδα πολύ πεινασμένος και με αρκετούς πόνους παντού ψάχνοντας για κάποιον άστεγο για να του δώσω τα χρήματα που είχα βγάλει. Η ώρα είναι 8 το πρωί, πίσω μου έχω έναν άστεγο κύριο. Θα αφήσω τα 11,5 ευρώ και άλλα 10 από την τσέπη μου γιατί πιστεύω ότι είναι λίγα. Και δεν θα τον ενοχλήσω. Απλά θα τον ξυπνήσω και θα του πω ότι έχω αφήσει λεφτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο.